Και οι συνάδελφοι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Απολύτω. Κοιτάξτε, κύριε και κύριε συνάδελφοι. Ήμουνα ξεκάθαρος. Είπα ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι μέρος του puzzle και δεν είναι ολόκληρο. Οπότε δεν μπορεί να μου λέτε και ότι είναι και άμα αυτό. Είναι προφανές, κύριε Δένδια, για να δούμε αν οι αγορές θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, πρέπει να δούμε όλο το πακέτο. Θεωρώ ότι είναι ένα μέρος που θα τους καθησυχάσει. Δεν είναι η τελευταία λέξη. Οι αγορές θα αποφασίσουν όταν ξέρουν όλα τα στοιχεία της λύσης. Άρα μην αρχίζουμε και λέμε το Πασόκ έκανε περισσότερο, λιγότερο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, γιατί αυτό είναι μόνο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Θα δούμε ακριβώς τι είναι όλη η συμφωνία που θα έχει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα μπορούμε όλοι μαζί, όπως είπα, να το κάνουμε. Η πρόταση του 2,5% συν 1, το ένα είναι για την ανταγωνιστικότητα, αλλά αν με έχετε ακούσει άλλες φορές και αν είχατε ακούσει και τον κύριο Τριανταφυλλίδη που μίλησε πριν από μένα, είπαμε ότι ο συμβασμός είναι ότι το 1% να πάει για την ανταγωνιστικότητα και ό,τι κερδίσουμε από τα μη παραμετρικά μέτρα, που εμείς περιμένουμε ότι θα είναι πολλά τα επόμενα 2 χρόνια, θα μπορούν να πάνε για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτός είναι ο συμβασμός που προτείνουμε προς τα έξω και ρωτάμε και την υποστήριξή σας. Πολύ συγκεκριμένα για αυτό που είπατε. Για τη δε ερώτησή σας, αν υπάρχει σοβαρός οικονομολόγος που πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει μια οικονομία στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα και πολλές άλλες οικονομίες, για μεγάλη χρονική περίοδο, 3,5%, απαντάω όχι. Πάμε παρακάτω. Με ρωτάει ο κύριος Δένδιας ότι πόσο είναι το κενό του το 17, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, για το 18. Εμείς με την Κομισιόν, η διαφορά είναι περίπου 100-150 και με το Δουνουτού τουλάχιστον 100 παραπάνω, χοντρικά. Αλλά δεν έχουν εξεταστεί όλες οι προτάσεις μας, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Κάνουμε κάποιες προτάσεις, πρέπει να δούμε, να συζητήσουμε τι θα είναι η απόδοση αυτών των μέτρων. Άρα στην πραγματικότητα πιστεύω εγώ συγκλίνουν. Δηλαδή η άποψη που μπορώ να σας πω ως διαπραγματευτής, είχαμε διαδοχικές συναντήσεις που είχαμε διαδοχικές συγκλήσεις σε αυτόν τον αριθμό και όπως σας είπα δεν νομίζω θα έχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Για τον κύριο Λοβέρδο απαντάω στην πρώτη ερώτηση όχι, στη δεύτερη ερώτηση όχι, στην τρίτη ερώτηση δεν έχει αποφασιστεί για τα πρωτογενή και είναι και η ίδια ερώτηση του κυρίου Παπαχριστόπουλου. Αυτό είναι τη βάση της συζήτησης. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Σας έχω πει τι είναι η δική μας η πρόταση, τι επιδιώκουμε. Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο σε σχέση με όλο το πακέτο. Η τέταρτη ερώτηση όχι, η πέμπτη ερώτηση ναι, η έκτη δεν την κατάλαβα. Και να πω το τελικό, κύριε Λοβέρδο, τα ελληνικά μου ως γνωστόν δεν είναι πολύ καλά. Αλλά τα ελληνικά μου. Αλλά ότι είπα ότι όλα είναι στον αέρα, δεν νομίζω ότι κανένας άλλος φιλότιμος άνθρωπος που ακούει θα μπορούσε να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Και τέλος πάντων, ό,τι και να είναι τα ελληνικά μου, ξέρω να ξεχωρίζω τις ερωτήσεις που γίνονται καλόβουλα για να μάθουν κάτι ή να συμβάλλουν κάτι και τις ερωτήσεις που γίνονται για το ακροατήριο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Τέλος, πραγματικά δεν κατάλαβα αν υποστηρίζετε την ελληνική κυβέρνηση στο 2,5-1, αν υποστηρίζετε ότι δεν πρέπει να επαναχωρήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις, αν υποστηρίζετε ότι πρέπει να πάρουμε κάτι περισσότερο για το χρέος. Πραγματικά δεν το κατάλαβα ποια είναι η θέση σας σε αυτό. Και νομίζω αυτό είναι κρίμα. Το είπε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ματάς. Έχουμε το χρόνο να τα πούμε αυτά. Να πούμε αν θέλουμε να νομοθετήσουμε και άλλα μέτρα για το 19 και το 20. Είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και το ανέλαφτο ή είναι η θέση όλου του κοινοβουλίου. Αυτό, εγώ σας λέω, θα με βοηθήσει. Θα βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση. Εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να το κάνετε ή όχι.